Δημήτρη, μετά από χρόνια συναντιόμαστε στην έδρα σου, εδώ που ξεκίνησαν όλα, στον Οροπό. Ναι, ναι. Ξεκίνησε να παίζει μπάλα από εδώ. Ναι, εδώ έπαιζα Αλφα τοπικό και Δέλτα Εθνική όταν είχαμε κάνει μια άνοδο. Και από τη Δέλτα Εθνική έπαιξα τη μισή χρονιά και μετά πήρα μεταγραφή στον Πανιόνιο. Το ποδοσφαιρικό παραμύθι ξεκίνησε από τον Πανιόνιο, ωστόσο αυτή η χαρά ήρθε σε μεγάλη. Έτσι, αντιπαράθεση, πώς να το πω, σε μια μετάβαση λίγο περίεργη για σένα. Δηλαδή, από εκεί που ένιωθες τη μεγάλη χαρά της αλλαγής και του βήματος που έκανες στον Πανιόνιο, συνέβησαν στη ζωή σου άσχημα πράγματα, με την απώλεια του πατέρα σου αρχικά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο ήσουν και μικρός, αλλά και το βίωσες νομίζω πολύ, ήσουν παρόν σε όλο το περιστατικό, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Βασικά, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να παίζω στον Πανιόνιο από πολύ μικρός, όλα καλά. Ξαφνικά. Τον Ιανουάριο του 2012, νομίζω, παθαίνω χιαστό στον Εργοτέλη. Μπράβο, παθαίνεις και το χιαστό. Ναι, και τότε ήμουν μικρός και έλεγα ότι πω, τι γίνεται, είναι δυνατόν να πάθω κάτι τέτοιο. Λέω τώρα που αρχίζω να παίζω και έπαιζα βασικό στο Ζουμπανίο, 17 χρονών, 17,5. Και έλεγα δεν γίνεται. Και έλεγα στους φίλους μου και σε αυτά ότι ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να μου συμβεί στη ζωή μου, έλεγα. Και μου λέγανε δούλεψε, θα επιστρέψεις και αυτά όλα. Και επέστρεψα, όλα καλά έπαιζα και ξαφνικά την επόμενη χρονιά έχασα τον μπαμπά μου. Και τότε συνειδητοποίησα ότι το να πάθω έναν τραυματισμό είναι πολύ μικρό στο να χάσεις κάτι τόσο σημαντικό, που για μένα η οικογένεια μου είναι πολύ ψηλά. Και όντως ήμουν μπροστά στο σκηνικό, γιατί παίζαμε τον Αστέρα Τρίπολης ένα παιχνίδι και είχε έρθει ο μπαμπάς μου να με δει με τη μητέρα μου στο γήπεδο. Γυρίσαμε Οροπό. Καθόμασταν μαζί στον καναπέ μέχρι τη μία το βράδυ. Και μετά από τρεις ώρες, νομίζω, έρθει η μητέρα μου, μου λέει: Δημήτρη, ξύπνα, μου λέει: Πάω τον μπαμπά στο γιατρό. Δεν νιώθει καλά. Σηκώνομαι, τρέχω, τον πετυχαίνω στις σκάλες, του λέω: Μπαμπά, τι έχεις, μου λέει: Δεν είμαι καλά. Και εκεί κατάλαβα ότι είναι κάτι σοβαρό, γιατί ο πατέρας μου. Δεν έλεγε ποτέ ότι δεν είναι. Ναι, ναι, πολύ σπάνια να έλεγε ότι κάτι έχω. Και αυτό. Και μετά γύρισε η μητέρα μου μετά από κάποιες ώρες. Την έπαιρνα τηλέφωνο, δεν απαντούσε, είχε ξεχάσει το κινητό σπίτι. Και μετά άκουσα μόνο το κουδούνι να χτυπάει. Η αδερφή μου δεν με πίστευε. Σήκωσα μόνο την αδερφή μου, γιατί τα αδέρφια μου ήταν μικρά, ήταν 6 χρονών και ο αδερφός μου 14 ο άλλος. Πάνω το πω στην αδερφή μου ήταν πρώτη ξημερώματα 2 Απριλίου. Και η αδερφή μου νόμιζε ότι σε κάνω πλάκα. Σαν πρωτοβουλία δικαστείο. Και μετά άκουσα μόνο το κουδούνι να χτυπάει και είδα τη μητέρα μου να κλαίει και μου φώναζε η μαμά μου ότι έγινε αυτό και αυτό. Και την πήρα αγκαλιά και γυρίσαμε έτσι λέω που είναι και αυτά. Και πήγα. Εγώ το είδα το σκηνικό αυτό που έγινε. Είδα τον μπαμπά μου τέλος πάντων. Να φεύγει. Ναι. Δηλαδή όταν επέστρεψες και από το χιαστό σου που ήταν ναι, ζόρικα τα πράγματα, βιώνεις και αυτό με την απώλεια του πατέρα σου. Και καλείσαι να φέρεις εις πέρας μια δύσκολη αποστολή. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα επάγγελμα. Το οποίο χρειάζεται ψυχολογία, χρειάζεται τα πάντα. Η επιστροφή σου πώς ήταν στο. Ίσως βοήθησε κιόλας αυτό για να. Η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο καιρό μου ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή στο δωμάτιο που καθόμουν και αυτά. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Αλλά στον αγωνιστικό χώρο η αλήθεια είναι πως το έκανα και για τον μπαμπά μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήμασταν, όπως σου είπα, εύκολα οικονομικά. Ο μπαμπάς μου έκανε τα πάντα για μένα, δηλαδή θα έκανε τα πάντα, δηλαδή αν αύριο εκείνη την εποχή του ζητούσαν να με πάει εκεί και να έχει και έστω 5 ευρώ στην τσέπη του, θα το έκανε να με πάει εκεί που θα ζητούσα να με πάει. Και το έκανα, δηλαδή ήταν πάντα στο μυαλό μου και είναι στο μυαλό μου. Ναι. Ακόμα όταν μπαίνω στο παιχνίδι να παίξω, πάντα τον σκέφτομαι. Είναι κάτι που θέλω να όσο πιο ψηλά φτάσω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, θα είναι πάντα στο μυαλό μου, δηλαδή όσα έχω καταφέρει, του χρωστά αρκετά. Όταν ήρθε η στιγμή που Δημήτρη πηγαίνεις στον Ολυμπιακό, θεώρησες ότι εκείνη τη στιγμή όταν πήγες εκεί υπήρξε μια προσωπική δικαίωση ότι κοίταξε να δεις, τελικά τα κατάφερα και πάω στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, γιατί τότε ο Ολυμπιακός ήταν. Ναι, ναι, συμφωνώ. Ναι, τότε ένιωσα πολύ καλά ότι πάω στη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ένιωσα καλά, ήρθε μέσα από, δούλευα σκληρά στον Πανιόνιο, ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα και ένιωσα δικαιωμένος από τη στιγμή που το κατάφερα. Συνέχεια. Η συνέχεια. Θεωρείς ότι ίσως και να
όχι να σου κάνει κακό, ίσως το να μην. Να μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί αλλιώς τα πράγματα. Αλλιώς τα πράγματα. Πάντα θα μπορείς να σκέφτεσαι αυτό. Εγώ δεν θα πω ότι αδικήθηκα ή θα μπορούσα να πάρω περισσότερες ευκαιρίες, αλλά για μένα, αν με ρωτούσες αν θα το ξαναέκανα, πιστεύω ότι μπορεί και να ήταν πάλι η απόφαση που θα έπαιρνα. Η απόφαση που θα έπαιρνα, βέβαια. Η απόφαση του να φύγεις στο εξωτερικό πώς ήταν, Δημήτρη? Η αλήθεια είναι ότι το ήθελα να φύγω στο εξωτερικό πάρα πολύ. Ξεκινάς πολύ καλά. Μέχρι να πάθεις το δεύτερο. Η αλήθεια είναι ναι, ότι ήμουνα και στις κλήσεις για την Εθνική τότε απέναντι στο Βέλγιο. Έτσι, δηλαδή είχαν ναι. έρθει να. Ήξερα ότι ο κύριος Κίμπε ήταν. Σε υπολόγιζε, ναι. σε έβλεπε, σε παρακολουθούσε. Ναι, ένιωθα πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά μου στο Βέλγιο ποδοσφαιρικά από θέμα πώς ένιωθα τότε στο γήπεδο ήταν η καλύτερη μου, θεωρώ. Εντάξει, είχα αυτόν τον τραυματισμό ξανά 3 αγώνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. 3 αγώνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και από τον Γαλίτσιο, ναι. και από Έλληνα κιόλας. Εντάξει, έγινε. Καλά, έτυχε, ναι, δεν το συζητάμε. Έπεσε στη Λόκερ ενώ το ναι, ναι. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, συμφώνησες ότι ναι, θα συνεχίσεις και ανήκεις πλέον στην Ομόνοια. Ναι. Ήταν, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλά. Οι άνθρωποι με στήριξαν από την πρώτη στιγμή. Ο coach μου μίλησε πάρα πολύ καλά. Είπε ότι θέλει να με ξανά. Επαναφέρει εκεί που αξίζω. Η πραγματική νομίζω δικαίωση για σένα και έπειτα από αρκετά χρόνια και από όλα αυτά που έχεις περάσει στους τραυματισμούς είναι η κλίση σου ξανά στην Εθνική Ανδρών. Η αλήθεια είναι ότι όταν με κάλεσε ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά απ' την άλλη ήταν και ότι αυτοί που λέγανε ότι γιατί να καλέσει εμένα και όχι κάποιον άλλον, εγώ στο μυαλό μου είχα να αποδείξω και στον εαυτό μου και σε όλους ότι μπορώ να είμαι εκεί, αξίζω να είμαι εκεί και στις κλίσεις του coach. Και γι' αυτό πήγα. Για μένα είναι χαρά να παίζω για την εθνική μου ομάδα. Οπότε μου ζητηθεί, είτε δεν ξαναπάω ποτέ από σήμερα, είτε είμαι κάθε φορά εκεί. Πες μου λίγο τι ένιωσες όταν έβαλες τον γκολ. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν φημίζομαι και ότι βάζω γκολ με το κεφάλι, πρέπει να έχω βάλει άλλο ένα νομίζω μέχρι στιγμής. Και βλέπω τον Ζέκα να βγάζει σέντρα, επειδή ο Κούλου ήταν με τα δύο στόπερ. Ήταν ένα κενό εκεί και λέω θα πάω και ό,τι γίνω, θα πηδήξω και ό,τι γίνω. Και είμαι μόναχος σχεδόν την ώρα που κάνω την κίνηση και πετάγω μπροστά από τα στόπερ. Κοιτάξτε, όταν βλέπω ότι πηγαίνει στο δοκάρι και λέω όχι, δεν το περίμενα. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να πανηγυρίσω και βλέπω δοκάρι και μετά με το που μπαίνει μπάλα στα χέρια, δεν ξέρω, ανατρίχιασα. Είχα στο μυαλό μου ότι. Εμείς δυστυχώς κάναμε εδώ από την Ελλάδα τι συνέβη. Δεν το πίστευα, είχα ανατριχιάσει ολόκληρος. Ήρθε, πιστεύεις, η στιγμή να επιστρέψεις μετά από πολλά χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση η εθνική ομάδα? Θεωρώ πως ναι, αλλά για μένα σημαντικό είναι η εθνική να κοιτάει το κάθε μάτς ξεχωριστά. Να μην έχουμε κατευθείαν το μυαλό μας ότι φτάσαμε εκεί. Απλά πιστεύω πως βήμα-βήμα θα καταφέρει να είναι η εθνική εκεί που πρέπει.